Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας και θα προσθέσω εγώ αναλυτής διεθνών θεμάτων στον Αντένα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φίλη. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα φαντάζομαι έχουμε πολλή δουλειά και εμείς και εσείς. Πράγματι έτσι είναι. Θετικά τα νέα. Η δική μου ανάγνωση πάντως είναι θετική και για την κοινή διακήρυξη, η οποία ουσιαστικά αποτελεί έναν οδικό χάρτη που ορίζει τα βήματα της επόμενης μέρας και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνει την τήρηση των προφανών που έχουν να κάνουν με τη σχέση καλής γειτονίας, όπως είναι η εδαφική ακεραιότητα, όπως είναι το διεθνές δίκαιο, όπως είναι η μη απόκληση, θα έλεγα, και η καταφυγή σε συγκρούσεις ή σε σειράξεις όταν προκύπτουν προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι θετικό. Θα μου πείτε, είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητο. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο που το ξέρω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι είναι ένα χαρτί πολύ σημαντικό, το λέω πολύ απλοϊκά, χωρίς καμία δέσμευση. Και αυτό είναι που προσθέσατε και εσείς στο τέλος με προλάβατε. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό μεν, δείχνει μία πρόθεση, δείχνει μία τάση. Και αυτή η τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη ή ευθέως, θα έλεγα, αντίστροφη από αυτό το οποίο βιώναμε με την Τουρκία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του 2019 και του 2022. Μέχρι δηλαδή τους καταστροφικούς σεισμούς του Φεβρουαρίου, του 23 μάλλον πλέον, όπου εκεί είδαμε από την πλευρά της Τουρκίας μία αλλαγή πολιτικής. Θυμίζω ότι το Μητσοτάκης Γιόκ, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, το είχε αναφέρει τον Απρίλιο του 2022, μόλις δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο. Αυτό αν μη τι άλλο μπορούμε να πούμε ότι συνιστά μία διαφοροποίηση από πλευράς του, χωρίς η ελληνική πλευρά να έχει κάνει κάποια κίνηση που να δικαιολογεί αυτή την αναδίπλωση. Δηλαδή δεν υποχωρήσαμε εμείς σε κάτι για να πούμε ότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, πήρε κάποιο αντάλλαγμα και το έκανε. Βέβαια αυτή η κοινή διακήρυξη εστιάζει κυρίως στην θετική ατζέντα, αυτό που προέταξαν και οι δύο ηγέτες. Θέλω να πω τα δύσκολα, τα αγκάθια παραμένουν και όπως είδαμε δεν επηρέασαν αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση, γιατί θα μπορούσε να έχει ναρκοθετηθεί από πολλές πλευρές και με την αναφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις κοινές δηλώσεις περί τουρκικής μειονότητας. Θέλω να πω ότι η μπάλα είναι χαμηλά. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι δύο πλευρές. Η μπάλα είναι χαμηλά, έχετε δίκιο. Η προσπάθεια είναι αυτή τη στιγμή όσα μας χωρίζουν να τα αφήσουμε κατά μέρος και να ασχοληθούμε με όσα μας ενώνουν, να δώσουμε μία έμφαση στη λεγόμενη θετική ατζέντα και υπάρχουν ζητήματα τα οποία είτε υπό τη μορφή κοινών προκλήσεων είτε υπό τη μορφή προοπτικής συνεργασίας μας δημιουργούν, μάλλον δημιουργούν την ανάγκη, θα σας έλεγα, για την εξέβρεση κοινού τόπου και κοινών παρανομαστών. Από εκεί και πέρα, προφανώς, τα προβλήματα αυτά κάποια στιγμή θα έρθουν στην επιφάνεια, γιατί δεν μπορεί οι σχέσεις μας να είναι σαΐ, ειρηνικές, όπως ήταν και μέχρι τώρα δηλαδή, χωρίς εντάσεις, να το πω καλύτερα, χωρίς να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν. Οπότε, αργά ή γρήγορα, μάλλον αργότερα παρά νωρίτερα, θα έρθουν και αυτά στην επιφάνεια. Ενδεχομένως, οι δύο πλευρές να ποντάρουν στο ότι θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι συνθήκες προκειμένου να καθίσουν στο τραπέζι και να κάνουν μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ τους. Ναι. Εγώ θα κρατήσω τώρα δύο φράσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ερντογάν για να μας δώσετε εσείς λίγο το γενικό πλαίσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως όταν οι συνθήκες οριμάσουν μπορεί να γίνει συζήτηση για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που είναι η μία και μοναδική διαφορά μας. Και στη συνέχεια ο Τούρκος Πρόεδρος δεν απάντησε, διότι ήταν ξεχωριστή ομιλία προφανώς. Είπε ότι το Αιγαίο θέλει να γίνει μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Δηλαδή με το δικό τους τρόπο και οι δύο άφησαν τη θέση τους να φανεί. Ναι, έτσι είναι. Η συνέντευξη που ήταν εν μέρη αποκαλυπτική των θέσεων και των προθέσεων των δύο πλευρών. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν ερχόταν στην Αθήνα, κυρία Φλιτζάνη, και φεύγει από την Αθήνα έχοντας στείλει ένα θετικό μήνυμα. Έχοντας δώσει ένα στίγμα το οποίο, αν μη τι άλλο, πέραν το ότι διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πολλούς λόγους, τους έχουμε αναλύσει και μαζί στο παρελθόν και με άλλους συναδέλφους μου, δεν έχει ο Ερντογάν την επιθυμία
να προσθέσει την Ελλάδα στα αγκάθια και τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς έχει με τη Δύση. Και επειδή ακριβώς έχει καταφερθεί κατά του Ισραήλ και το κάνει αυτό κάθε μέρα, το έκανε και σήμερα από τη συνέντευξη τύπου, και επειδή έχει στοχοποιήσει και τη Δύση και ειδικότερα τους Αμερικανούς και το κάνει σχεδόν κάθε μέρα και αυτό από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα και μετά, φαίνεται ότι την Ελλάδα την βγάζει εκτός κάδρου και φαίνεται ότι θέλει αντιθέτως να χρησιμοποιήσει τη σχέση με την Ελλάδα, την προσέγγιση με την Ελλάδα, την εξομάλυνση αν προτιμάτε, για να στείλει ένα μήνυμα θετικό ότι δηλαδή η Τουρκία δεν είναι μόνο δίστροπος και προβληματικός και αναξιόπιστος εταίρος, αλλά ότι σε κάποια πεδία μπορεί να βρίσκει κοινούς παρανομαστές. Ναι. Αν βέβαια αυτό σημαίνει για κάποιους δυτικούς ότι λύθηκαν τα προβλήματα τα ελληνοτουρκικά, φαντάζομαι ότι δεν ισχύει. Αν από την άλλη καταλαβαίνουν και αυτοί ότι σήμερα ο Ερντογάν για λόγους οικονομικούς, για λόγους γεωπολιτικούς, έχει την ανάγκη να δείξει αυτό το πρόσωπο, αλλά θα πρέπει με κάποιον τρόπο να τον δεσμεύσουμε ώστε να το δείξει το ίδιο πρόσωπο και όταν θα προκύψουν ενδεχομένως προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να διαπιστωθεί. Ναι. Έχει επιλέξει ως πεδίο αντιπαράθεσης πλέον με τη Δύση, διότι εκεί είναι το θέμα, να είναι το Παλαιστινιακό. Αν μου επιτρέπετε, το θέμα της Γάζας και η στάση του απέναντι στο Ισραήλ δεν είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη στάση και τη σχέση με την Ελλάδα, είναι σχέση με τη σχέση του με τη Δύση. Αυτό ωστόσο του δίνει ένα συγχωροχάρτη από το δυτικό κόσμο να μπορεί να αλλάζει πεδίο αντιπαράθεσης, να κλείνει παλιές πληγές και να προχωρά παρακάτω. Θέλω να πω, στάση του στη Γερμανία, οι σχέσεις του με τον Γερμανό καγκελάριο ό,τι έχει να κάνει με τα Eurofighter προκύπτουν από τη θέση που έχει πλέον στο Παλαιστινιακό. Δεν είναι συγχωροχάρτη και δεν είναι και κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Από την άλλη είναι μια προσπάθεια του Ερντογάν να μην προσθέσει πρόβλημα και είναι και μια αποδοχή από πλευράς δυτικών ότι ο Ερντογάν μπορεί να μας δημιουργεί προβλήματα σε άλλα πεδία, αλλά μη τι άλλο σε ένα πεδίο το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, καθότι μιλάμε για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και μάλιστα πλέον εν μέσω δύο πολέμων, εκεί έχουν καλά νέα. Φανταστείτε να μην είχαν ούτε από αυτό το μέτωπο καλά νέα. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι ο Ερντογάν ξεπλένεται με ό,τι κάνει απέναντι στη Δύση σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι όμως κλείνει ένα μέτωπο για τους δυτικούς ότι κλείνει ένα μέτωπο για την ώρα. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα και σε αυτή τη χρονική συγκυρία αλλά και μακροπρόθεσμα, τι κερδίζει ο κύριος Ερντογάν από αυτή τη συνάντηση και τι κερδίζει ο κύριος Μητσοτάκης, η ελληνική και η τουρκική πλευρά αντίστοιχα? Κύριος Ερντογάν, αυτό το οποίο κερδίζει είναι, καταρχάς θα ξεκινήσω από το τι κερδίζουμε εμείς. Εμείς κερδίζουμε το αυτονόητο, ότι επέρχεται μια κανονικοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο μέρη και μια κανονική χώρα όπως είναι η Ελλάδα επιζητά την κανονικοποίηση. Μια αντικανονική χώρα όπως είναι η Τουρκία ή όπως συμπεριφέρεται, να το πω καλύτερα, η Τουρκία, μέχρι πρότινος δεν την επιζητούσε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς, όχι για λόγους τουριστικούς, γιατί λέγαμε θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι για λόγους τουριστικούς. Για λόγους υπαρκτούς που έχουν να κάνουν με την οικονομία και το σήμα που στέλνουμε προς τις αγορές, είναι σημαντικό να μην υπάρχει αστάθεια και μάλιστα κατά πόσο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν και το, όχι το κυπριακό περσέ, δηλαδή τη διευθέτηση του Κυπριακού, αλλά την συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας πούμε τι εννοώ. Αν το επόμενο εξάμηνο έχουμε από πλευράς Τουρκίας κάποια ερευνητική γεώτρηση ή σεισμική έρευνα εντός Κυπριακής Φαλοκρηπίδας, καταλαβαίνετε ότι οι διακηρύξεις και όλα όσα υπόθηκαν σήμερα πάνε στράφη. Αν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως έχουν διαμορφωθεί επηρεάζουν θετικά τη στάση της Τουρκίας, όχι ξαναλέω στο κυπριακό ζήτημα που επιμένει στην λύση των δύο κρατών, αλλά στο πώς αντιμετωπίζει, ας πούμε, το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό είναι κάτι θετικό. Επίσης, ο Ερντογάν έχει πάρα πολλά προβλήματα με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, κυρία Φλιτζάνη, για να προσθέσει ένα ακόμα, δηλαδή έχει τη συμπεριφορά του απέναντι στις ΗΠΑ σε σχέση με τη Ρωσία. Έχει το ζήτημα των F-16, το οποίο τελικά εχθές παραδέχτηκε δημόσια και το συνέδεσε με την αντίστοιχη απόφαση του Κογκρέσου και τη Σουηδία. Έχει τους Κούρδους της Συρίας, ο οποίος ο ίδιος χαρακτηρίζει τρομοκράτες, αλλά οι Αμερικανοί συνεργάζονται μαζί τους. Έχει γενικότερα την απόσχηση, θα έλεγα, την απομάκρυνση, την απαγκίστρωση από τη Δύση που προβληματίζει τους Αμερικανούς. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό μεταξύ άλλων.
βλέπουμε σήμερα μια συμφωνία, δεν ξέρω ακόμα το περιεχόμενο αυτής. Το μνημόνιο συνεργασίας. Με την Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Μένει να δούμε βέβαια την τελική διατύπωση και όλα τα σημεία. Πάντως προβλέπει διάφορες ενέργειες σε διμερές επίπεδο. Και τη διατύπωση και το κατά πόσο θα τηρηθούν τα συμφωνία. Γιατί και στο παρελθόν είχαμε συμφωνίες που δεν έχουν τηρηθεί, ας πούμε τη συμφωνία επανεισδοχής του 2002. Άρα λοιπόν όλα αυτά δίνουν στον Ερντογάν ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή βελτιώνουν την εικόνα του στη Δύση. Και βέβαια είναι σημαντικό για αυτόν, γιατί έχει αρκετά μέτωπα και με γείτονες. Ας πούμε με το Ισραήλ πλέον ξανά άνοιξε το μέτωπο λόγω της Γάζας. Με την Αίγυπτο προσπαθεί να βρει ένα modus operandi, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Είναι λοιπόν σημαντικό για αυτόν να δείχνει ότι τελικά μπορεί εκεί που θέλει να δείχνει το καλό του πρόσωπο. Και να μην είναι, αδιάλακτος και άτεκτος ακριβώς. Κύριε φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε. Θα παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες. Σας ευχαριστούμε πολύ.